Την εκδήλωση άνοιξε ο γραμματέας του κόμματος Γιώργος Χατζηθεοδόρου, ο οποίος έκανε ένα σύντομο απολογισμό των δράσεων και της διαδρομής της νομαρχιακής του τελευταίους μήνες και μέχρι τις εκλογές που στεύθηκαν με απόλυτη επιτυχία, καθώς η Ξάνθη κατέχει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα και εξέλεξε δύο βουλευτές. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζέιμπεκ αναφέρθηκε στη δύσκολη εκλογική μάχη του Ιανουαρίου που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τόσο πανελλαδικά όσο και τοπικά. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση ανταπεξέρχεται στο δύσκολο έργο της με μεγάλη αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα και ανέφερε ότι και τοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει και καλεί όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας για να προωθηθούν τα θέματα και τα αιτήματα της κοινωνίας. Πιστεύω ότι θα είναι οικονομική αυτή η ολομέλεια, θα ακουστούν οι απόψεις, ο σχεδιασμός πώς θα λειτουργήσει η νομαρχιακή πλέον, γιατί οι υποχρεώσεις μας είναι πολύ πιο μεγαλύτερες από αυτές που είχαμε σαν αντιπολίτευση. Πάντοτε βέβαια η γραμμή μας είναι η ίδια αυτή που ακολουθήσαμε εδώ και 2,5 χρόνια περίπου, όπου μας χρειαστεί ο νομός, όπου μας χρειαστεί ο πολίτης της Ξάνθης, εμείς θα είμαστε παρόν. Το κάναμε αυτό με το νοσοκομείο της Ξάνθης. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν στο πλευρό του διοικητή και προσπαθούσαμε να βρούμε τη λύση. Κάναμε τις επεμβάσεις μας με τον Υφυπουργό, τον Υπουργό και γενικά με όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση. Και τελικά ήρθε η λύση που εν μέρει μας ικανοποιεί, γιατί τα προβλήματα του νοσοκομείου είναι πολύ μεγαλύτερες από τις θέσεις που δίνει τώρα το Υπουργείο. Όμως έχουμε την ελπίδα ότι στη συνέχεια θα έχουμε οριστικές λύσεις, μόνιμες προσλήψεις, ώστε να μην αναγκαστούμε πάλι να έχουμε λύσεις παδώματα. Γιατί το νοσοκομείο είναι το βασικό μας μέλημα, ότι οι πολίτες της Ξάνθης πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια δωρεάν και σωστή υγεία. Και γενικά και τα άλλα προβλήματα που αφορούν τον νομό μας, πάλι από την πρώτη στιγμή είμαστε δίπλα στους φορείς. Είχα ενημέρωση από τα πρακτορία του ΟΠΑΠ, επειδή προσπαθούν να περάσουν ένα ΦΕΚ το οποίο στην ουσία τους αποδυναμώνει και τους πετάει στο κάτω των αχρήστων, και εκεί θα κάνουμε τις παρεμβάσεις μας. Είναι το πρόβλημα της ζάχαρης, στην οποία ο Υπουργός, ο κ. Δαφαζάνης, δεσμεύτηκε να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Στην ουσία πρώτα της Ορεστιάδας και μετά και της Ξάνθης. Ξέρουμε ότι χρόνια τώρα εδώ πέρα το εργοστάσιο της Ξάνθης λειτουργούσε ως συσκευαστήριο, δεν υπήρχε παραγωγή. Σαν συσκευαστήριο θα λειτουργήσει. Καταρχήν δεσμεύτηκε ότι θα λειτουργήσει το εργοστάσιο στην Ορεστιάδα. Βέβαια, αν λειτουργήσει το εργοστάσιο της Ορεστιάδας, θα λειτουργήσει, πιστεύουμε, και το δικό μας με τις δυνατότητες που έχει. Είχαμε ενημέρωση και από τους εργαζόμενους στη Ζάχαρη, οι οποίοι τώρα είναι στο πλατή, είναι μια ταλαιπωρία για αυτούς, και γενικά είμαστε δίπλα στα προβλήματα του νομού. Ο νέος βουλευτής του κόμματος, Στάθης Γιαννακίδης, επεσήμανε ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η προσπάθεια να μην ξεχαστούν οι αγώνες και να συνεχιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τους εκφράζει για να καταφέρνει όλο και περισσότερα. Είναι η πρώτη διαδικασία ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές, όπου θα πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει με την κατάθεση του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση επιτέλους να κυβερνά. Αυτό που έλεγε και ο Τσίπρας, ότι η κυβέρνηση μέχρι τώρα το μόνο που έκανε ήταν να διαπραγματεύεται, πρέπει να αρχίσει και να κυβερνά. Από εκεί και πέρα, σαν ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουμε να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε τις επόμενες μέρες και τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Πρέπει να βρεθούμε ακόμα πιο κοντά στην κοινωνία, να γνωρίσουμε από κοντά όχι μόνο πλέον τα προβλήματα και να τα καταγράψουμε, αλλά μαζί με την κοινωνία, μαζί με τους φορείς, μαζί με τους θεσμούς, να μπορέσουμε να βρούμε και τις λύσεις για όλα όσα μας ταλανίζουν το τελευταίο διάστημα. Η αναδιοργάνωση και του ΣΥΡΙΖΑ και ο σχεδιασμός, ο εκ νέου σχεδιασμός, είναι απολύτως απαραίτητος.
προκειμένου να καταφέρουμε να πορευτούμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα και ασφάλεια στο μέλλον. Από την πλευρά του, ο Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στους διακριτούς ρόλους που αποκτούν κυβέρνηση και κόμμα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει το κόμμα, καθώς το κόμμα οφείλει να στηρίξει την κυβέρνηση αριστεράς, αλλά ταυτόχρονα να έχει κριτική στάση και να ελέγξει την υλοποίηση του προγράμματος. Στις νέες συνθήκες, από τη μεριά της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής, πιστεύουμε ότι το κόμμα πρέπει να έχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Πρέπει να έχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο στον οποίο θα μπορεί να στηρίζει την κυβέρνηση, αλλά την ίδια στιγμή να ασκεί και μια ουσιαστική κριτική. Αλλά το σημαντικότερο είναι η δουλειά που θα πρέπει να κάνει το κόμμα και οι κομματικές οργανώσεις μες στην κοινωνία. Η δουλειά για να μπορούμε να διευρύνουμε τους χώρους συλλογικότητας, τους χώρους δημοκρατίας, να δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να οργανώνεται και να αγωνίζεται για να κερδίζει την αξιοπρέπειά του, να αλλάξει η ζωή του. Και προφανώς η δουλειά που πρέπει να κάνει το κόμμα έτσι ώστε να είναι σε επαφή με τις ανάγκες του κόσμου, με τις ανησυχίες του κόσμου, να μπορεί να καταλαβαίνει τι χρειάζεται και προς τα πού πρέπει να κινηθεί και η κυβερνητική πολιτική, έτσι ώστε να είναι και ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας που θα συμβάλλει στην επικοινωνία ανάμεσα και στην κυβέρνηση και στην κοινωνία για το προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούμε. Από τη μεριά μας εκτιμούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί και δείχνει συνεχώς ότι δεν είναι κομμάτι του παλιού πολιτικού συστήματος. Για μας είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας πολιτικός χώρος ο οποίος έχει δείξει εμπιστοσύνη σε νέα πολιτικά στελέχη, έχει δείξει εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματίες πολιτικοί με την έννοια που έχουμε μάθει από τον παλιό δικοματισμό, σε ανθρώπους που πρέπει να ανήκεις σε ένα πολιτικό τζάκι για να μπορέσεις να έχεις κάποια θέση ευθύνης. Νομίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει εμπιστοσύνη σε μια γενιά ανθρώπων που βγήκαν από νέους αγώνες, από νέα κοινωνικά κινήματα το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι ένα από τα δυνατά του όπλα στη μάχη που έχουμε να δώσουμε σήμερα. Όπως σημείωσε ο Γιώργος Χατζηθεοδόρου, η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα είναι αναγκασμένη να αναλώνεται στις διαπραγματεύσεις και είναι ώρα να κυβερνήσει, επισημένοντας όπως και στις δηλώσεις του ότι η κυβέρνηση έχει προωθήσει ήδη στην Βουλή τα πρώτα νομοσχέδια, τα οποία απαντούν στις προεκλογικές δεσμεύσεις του κόμματος για την ανθρωπιστική κρίση και άλλα ζητήματα. Είναι και ίσως και μια πανηγυρική ολομέλεια. Είναι η πρώτη που γίνεται μετά τις εκλογές. Και η αποτίμηση που θα κάνουμε τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης της χώρας από μια κυβέρνηση αριστεράς είναι πολύ σημαντικό γεγονός για μας. Νομίζω ότι από τις 26 του Γενάρη φάνηκε πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Από την πρώτη μέρα είχαμε κυβέρνηση. Οι υποσχέσεις αυτές που είχαμε δώσει από πριν, το είπε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα είναι η πρωτοτυπία ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα κρατηθούν οι υποσχέσεις που δώσαμε από πριν και θα ισχύσουν και μετά. Αυτό λοιπόν και γίνεται αυτές τις 40 μέρες που η διακυβέρνηση αριστεράς νομίζω έχει δείξει τα πρώτα δείγματά της. Ήδη ξεκίνησαν τα πρώτα νομοθετήματα και ήταν το πρώτο αυτό που είχαμε προσχεθεί για την ανθρωπιστική κρίση. Αυτά τα νομοσχέδια που θα μπουν στη Βουλή, τα πρώτα 4-5 νομοσχέδια που έχει να κάνει και με τη φορολογία, νομίζω ότι είναι αυτά τα οποία θα είναι ουσιαστικά και τα πρώτα ανέξοδα νομοσχέδια και τα οποία είναι και κοστολογημένα και νομίζουμε ότι μέχρι το τέλος του Ιούνιου είναι ουσιαστικά και οι πρώτες εξετάσεις που δίνουμε και στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε όμως ότι ήδη έχουμε συμμετάσχει σε δύο Eurogroup, τα οποία άλλαξαν ουσιαστικά το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αύριο είναι το τρίτο Eurogroup, εκεί θα είναι βέβαια και ο Υπουργός των Οικονομικών και ήδη όπως είδαμε και σήμερα, πήγε το πρόγραμμα πλέον και του Υπουργού Οικονομικών αλλά και του Πρωθυπουργού, που γίνεται πάλι ένας νέος μαραθώνιος σε όλη την Ευρώπη. Και βέβαια κανονίζονται και ταξίδια, ίσως και υπερατλαντικά και ταξίδια μακρινά. Νομίζω πλέον ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς και το γνωρίζαμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι η αριστερά είναι και τα δύσκολα. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος Ιούνιου θα γίνει αυτό που πιστεύουμε, θα πατήσουμε στα πόδια μας και θα πείσουμε πλέον και τους Ευρωπαίους ότι το πολιτικό σκηνικό αλλάζει στην Ευρώπη. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι το έχουν καταλάβει και το έχουν καταλάβει και φαίνονται αυτό και από τις μεγάλες διαφορές πλέον που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις στην Ισπανία, το Podemos μπροστά. Βλέπουμε την αποδοχή του κόσμου των Ελλήνων πολιτικών, όπως του κ. Τσακαλώτου που έγινε τώρα στο συνέδριο στην Ιρλανδία με το Sinn Féin. Και βλέπουμε και τους εργαζόμενους, τους Γερμανούς εργαζόμενους αριστερούς, που πλέον στηρίζουν την Ελλάδα. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά θέματα για μας. Ο Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στους συγκεντρωμένους και απαντώντας στις πολλές ερωτήσεις του, σημείωσε ότι αυτό που επιχειρεί η Ευρώπη δεν είναι να οδηγήσει την χώρα στη χρεοκοπία, γιατί θα υπάρξουν απώλειες για τη Γερμανία και άλλες χώρες, αλλά επιχειρούν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό ώστε να επιβληθούν νέα μέτρα.
ήδη αποφύγαμε τον εκβιασμό που είχαν στήσει συνεργασία με τις εγχώριες πολιτικές δυνάμεις του Μνημονίου, με τα ασφικτικά πλαίσια που ήθελαν να μας οδηγήσουν σε ταπεινωτική συμφωνία, είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε ότι το σχέδιο που υλοποιείται είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ενώ το σχέδιο που γλίτωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του είναι το Mail Χαρδούβελη με τις μειώσεις συντάξεων και τα άλλα επώδυνα μέτρα.